Είναι και μορφωτημένο. Είναι τα ματάκια του. Ο γέρος, άμα δεν βάλει τα ρούχα που έχει, πότε τα βάλω, τα πετάσουν και θα πει. Μένα στη γέρα, όταν είστε να μου πει να κάνω εισαγωγή. Έτοιμοι μας, έτοιμοι, πανέτοιμοι. Ωραία. Αγού τον κοντά, έτσι στην ψηλή. Πάμε. Μπράβο, να με βρίσκουμε. Ναι, ακουτισμένοι. Ναι, ναι. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. 11 Ιανουαρίου και όπως σας είχα υποσχεθεί, δεύτερη μέρα, δεύτερη εκπομπή του χρόνου του 2023, που μπήκε τόσο αισιόδοξα, σας είχα υποσχεθεί πολύ μουσική και όντως εδώ και ένα τέταρτο έχει γεμίσει το στούντιο με λύρα, λαούτο, λαγούτο, το λέμε ή λαούτο. Λαγούτο. Βαρύ, λαγούτο και λύρα. Και μαζί μας είναι ο Μανώλης ο Κλάδος, ο Κλιμάκης Μανούσος και με τα νησιώτικα ο Κυριάκος Παπαδημητράκης, που τον έχουμε βάλει λίγο στην άκρη γιατί δεν χωράει στην κάμερα, μετά θα έρθει. Παιδιά, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ. Τιμή μου, πρώτα απ' όλα κύριε Κλάδο, τιμή μου που τόσα χρόνια παρακαλώ να έρθετε και μετά από 9 χρόνια που κάνω εκπομπή, επιτέλους ήρθατε. Δεν εγκάτεχα τον δρόμο κάπου είμαι. Δεν τον εγκάτεχα. Αυτό πες. Εγώ πες το πελέγω από την Κρήτη. Τι να κάνω εδώ στα στενά της Νέας Μύρνης. Πού να σας βρω, ε. Γι' αυτό έψαχνα να σας βρω 9 χρόνια πες. Χίλια ευχαριστώ που με τιμάτε και είστε εδώ πέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι να πούμε δύο πράγματα για τον κύριο Μανώλη. Ο Μανώλης από μικρός αγαπούσε τη μουσική, αλλά ασχολήθηκε επιχειρηματικά και με άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Άκουλες, εγώ κόψα με τον αδερφό μου ξύλα, δυο πριν σε βάλαμε κάτι, κόψαμε ξύλα και πήγαν τα πουλήσαμε. Στον άνθρωπο, στο χωριό. Μας έλεγε τα λεφτά που έκανε και στο τέλος μας έλεγε μια λίρα μικρή, η οποία ήταν έτσι μια παλιά λίρα. Η λίρα αυτή δεν είχε ούτε ρετσίνα, τίποτα. Και βάζει εμείς λιβάνι αντί για ρετσίνα για να παίζει γύρω. Το μεταξύ έπαιζα μια χορδή, ατσαλίξα από την κουρτίσω και ανοίξα. Και εδώ εσκάλιζα, έκανα παρεάκια με μια μισή χορδή. Δηλαδή η άλλη ήταν κάπου κουρτισμένη, αλλά έκανα παρεάκια. Εγώ το είχα χόβι, έτσι. Μεράκι, χόβι από μικρό. Όταν πήγα στα Νόνια στο γυμνάσιο, και γύρισα σε δύο μήνες για το Χριστούγεννα, πιάνω μέσα στο γεράκι. Και μου λέει ο πατέρας, μπρεσί, εγώ δεν σε έπρεπε γενείς λιράρι στα λόγια. Εγώ σε έπρεπε να παίξεις να μάθεις γράμματα και στα λόγια και εγώ πάλι. Α, είχαμε και ετοιμάω ότι σεβαστήκαμε τη γνώμη του μπαμπά, έτσι δεν είναι? Και έτσι σπουδάσατε και γίνατε μεγάλος επιχειρηματίας, ασχοληθήκατε. Είχα πρέπει μεγάλος, επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας, εντάξει, ναι. Και, αλλά η μουσική μεράκι μεράκι. Μάλιστα, ναι. Με το παρείστικο. Το παρέακι, ναι. Πλάκα μόνο με το παρείστικο και κάτι γράψατε και βγαίνει και η μαντινάδα από μέσα. Πολλά βίντεο. Αυτό το ότι η μαντινάδα βγαίνει από μέσα, ας πούμε, μια γιαγιά μου που δεν ήταν ούτε μαντιναδολόγος ούτε μουσικός, μάλωνε με μαντινάδες, μιλούσε με μαντινάδες. Τσακωνότανε με μαντινάδες. Ό,τι είχε να σου πει, το έλεγε με μαντινάδες. Θα πειράξει κανένα μαντινάδο. Μπράβο. Άρα αυτό είναι έφυτο, ε. Ναι. Το είχατε στο αίμα σας και το πράγμα. Εν τω μεταξύ οι κυπαρές που κάναμε ήταν που σε τραβούσαν. Δηλαδή κάναμε απόψε μια παρέα. Και έλεγε ένας, όποιος μπορεί να φύγει πρώτος θα πάμε στο σπίτι του. Και δεν έφυγε κανείς από την παρέα. Γιατί ήταν τσκαβούτουσα στο σπίτι. Και κάποιος την παρέα δεν έφυγε. Μέχρι να διαλύσει παρέα. Α, και κάνατε μουσικούλα δηλαδή. Αυτό είναι εμπειρία, ξέρεις να κάνεις παρέα. Και ξεκίναγες το παρεάκι, ξέρω εγώ, το μεσημέρι και τελειώνει την άλλη μέρα το μεσημέρι. Μέχρι το πρωί το μεσημέρι, ναι. Έτσι. Ναι. Αυτά τα παρεάκια τώρα γίνονται ή λίγο με τον COVID μαζευτήκαμε και... Κοίταξε να δεις, γίνονται πάλι, αλλά είσαι αυτό το στυλ. Καταρχήν, ναι, ο Μερακλής ο άνθρωπος... Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ πάλι θυμάμαι, στο Μυροπόταμο, το ένα χωριό από τ' άλλο ήταν 10 χιλιόμετρα. Έτσι, ας πούμε. Άλλα παρεάκια γίνονταν στο χωριό, αλλιώτικο, λίγο διαφορετικό στο άλλο. Δηλαδή, αν πήγαινε σε 20 χωριά, έπρεπε λίγο διαφορετικά 20 λογιό παρεάκια. Καταλάβει. Για να πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα μερακλείδικο τραγούδι, ε. Μην το γράψουμε. Πρώτη, ένα πρώτο.
Ναι, έτοιμη να χορέψω. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα στην Αθήνα κάνατε και τα κονέ με συλλόγους, με αυτά. Εγώ σας είδα με τον Μανούσο και πήγατε και είπατε και τα κάλαντα στις τροσπουλίτες. Μια φορά μου λέει ο Δημήτρης, ο Σκουλάς, ο Αγουθιέρης, συναδελφέ, γιατί τον αδελφό μου είχε βαφτίσει η θεία του. Παίζω το λιγάκι. Λέω, παίζω το. Πες μου, λέει, 5 ώρες την ημέρα. Και πότε μπορεί να πω ιστορική δουλειά. Έλεγε, μου λέει, περάσαν 10 χρόνια, έτσι στην πορεία της δουλειά μου, να ακούσω λίρα στο μαγνητόφωνο. Τόσο πολύ που το λάβαινες, ναι. Μέχρι το 87, 10 χρόνια πέρασαν και δεν άκουσα γέρμα από πουθενά. Άκου για συλλόγους, λέει, δεν πρέπει να συλλογεί. Γιατί εγώ δεν έκανα τα καλή χαμένα στη δουλειά, ή αν ήμουν μυστικός. Μετά που λασκάρει, ξέρω, πέσαν και από λίγο. Εντάξει, ναι, μετά όταν είμαστε στα φόρτε τώρα, αυτό είναι χόμπι, αλλά είναι, νομίζω ότι είναι ένα μεράκι όμως που το αγαπάς. Και κανείς, δηλαδή και εγώ τα σε γνώρισα, νόμιζα ότι ήσουν επαγγελματίας μουσικός. Δηλαδή όλοι αυτό νομίζουν, αυτή την εικόνα βγάζει. Παίζει ωραία. Και παίζει ωραία και είναι και δημοσχετίστας και είναι στους συλλόγους, τον βλέπω εγώ έτσι, συμμετέχει. Γυρίζω, λέω. Ναι, δηλαδή σ' αρέσει. Ναι. Και νομίζω ότι είναι και ένα πολύ ωραίο χόμπι αυτό, από το να παίζεις χαρτιά ή να πηγαίνεις στον καφέ. Άλλος μου λέει, πρέπει να πάω στο καπί. Πάω στο καπί. Ακούς, μου λέει, πάω στο καπί. Ποιο καπί πρέπει να πάω να πηγαίνω στο καπί. Ενώ εγώ πάω στο παρεάκι, ναι, είναι καλύτερα από το καπί. Γιατί να πας. Το καπί βέβαια έχει ωραίες εκδρομές. Να πω ότι κάνει εξωτερικό. Δεν κάνεις εσύ. Πολλοί είναι που δεν κάνουν για καπί. Οι Περακλείδες γενικά δεν κάνουν για καπί. Γιατί έχω και άλλους φίλους που μου λένε «Α, παπα, δεν πάμε εμείς τα καπί». Τους αρέσει να... Στο καπί, ξέρεις ποιοι πάνε. Αυτοί έχουν πάνε λίγο διαφορετική ζωή, διαφορετική. Μια φορά ήρθε ένας την Τρίτη να με δει. Εγώ το έχω Θεσσαλονίκη για να δεις τη λεπτομέρεια. Ανάλογα τι δουλειά κάνεις. Και του λέω πρέπει να συνδέει, γιατί δεν γίνει στο σπίτι, στην Κρήτη πίες. Ήρθαμε με βουλή από κάτω από το σπίτι σου, αλλά ήταν 3,5 ώρες, για να μην σε ξυπνήσω, λέει, δεν χτύπησα. Μου ήρθε τόσο να... Ήταν πολύ λίγο άνθρωπος, να μην ξυπνήσει, εντάξει, κοιμούν εγώ καθόλου. Αυτό σε μάθει, δεν κοιμάται το μεσημέρι. Κατάλαβε, λέει, πού είναι κοιμούν. Δεν κοιμούνται εγώ, κοιμούνται λίγοι. Ναι, πολλοί κόσμοι κοιμάται το μεσημέρι. Εμείς το έχουμε ξεχάσει γιατί δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς. Πού να κοιμηθούμε. Πού να κοιμηθούμε. Ναι, πρέπει να είσαι νεύρο. Εγώ θα ξυπνήσω και θα σκέφτομαι τη δουλειά και ξανακοιμηθώ πάλι. Εγώ άμα κοιμηθώ το μεσημέρι το βράδυ δεν με παίρνει τίποτα ο ύπνος. Ναι. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάει σε ρί, αλλιώς δεν. Εσύ Μανούσο, για πες μας έτσι. Εγώ λοιπόν τα βιώματά μου με την ασχόλησή μου με την κρητική μουσική. Τα πήρα από τον πατέρα μου, ο οποίος χόρευε παλιά, που τα πρώτα ήρθε στην Αθήνα. Μετά και εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, πήγαμε στο Σύλλογο Κριτών Αγίας Βαρβάρας. Εν τέλει η Αγία Βαρβάρα έχει βγάλει πολλά παιδιά, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί καλλιτέχνες εδώ. Και όλοι μου έχουν πει για την Αγία Βαρβάρα. Πολύ... Όπου κάναμε χορό με τον Μαριάνο τον Ανδρέα. Και στη Λύρα είχαμε το Μαυράκι το Μανούσο. Από εκεί εκτότε ο αδερφός μου συνέχισε με Λύρα, εγώ με Λαούτο και παίξαμε και σε... Ήσασταν δίδυμο δηλαδή πηγαίνατε. Ναι. Σε μαγαζιά μετά παίζαμε σε χώρους μερίδες, γάμους και τα λοιπά, σε εκδηλώσεις. Ναι, σιγά ναι. Και με άλλους λιράριδες έχω συνεργαστεί εδώ στην Αθήνα. Και τώρα τελευταία και με τα παιδιά εδώ πέρα, και με τον Μανώλη και με τον Κυριάκο εδώ πέρα. Και έχετε κάνει, εγώ νομίζω ότι φτιάξατε ένα ωραίο γκρουπάκι. Ναι. Που τα έχει όλα, γιατί και ο Κυριάκος παίζει τα νησιώτικα, νησιώτικη λίρα, θα μας τα πεις μετά. Έχουμε έτσι... ένα στοντιάκι με πράσινο αυτό, πράσινο αυτό και φτιάχνω εγώ βιντεάκι ωραία. Εγώ τα βλέπω αυτά τα βιντεάκια και που τα ανεβάζετε και που ασχολείστε και γράφετε και όλες γράφεις τραγούδια, εσύ μελοποιείς. Όχι, δεν έχω ακόμα. Όχι ακόμα. Εσείς έτσι μόνο ματινάδες, βγάζετε. Αυτές οι ματινάδες που γράφω είναι για πειραχτικές. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, έτσι είναι. Οι πιο ωραίες είναι αυτές οι πειραχτήρικες. Αυτές είναι ωραίες. Του χάζονται. Ναι. Αυτές είναι. Για μένα η γιαγιά μου τα έλεγε έτσι, ήταν πειραχτήρι, δηλαδή για κάθε τι μου έλεγε και κάτι. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Ο ξάδερφός μου έχει κρατήσει ένα τετράδιο που έγραφε από αυτά που μας έλεγε Γιάννη, γιατί μας έλεγε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μερικά θυμάμαι, πολύ λίγα. Έτσι. Εδώ που λες για μαντινάδες, πάω μια φορά σε ένα σπίτι. Και είχε εγώ 10 τόνους μαντινάδες. 10 τόνους, 12. Δηλαδή πώς είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος του. Και του λέω, πρέσι, δώσε μπρε 100 μαντινάδες στην αγορά να τις συμπάθουνε, ότι βγάζει μαντινάδες. Και όχι. Βρε παιδί μου, εγώ άμα ήμουν, του λέω, δώσω 200 μαντινάδες. Είποτε. Και έτσι είχε χάμω στο ράφι. Και είναι άλλοι που κλέβουν και το παίζουν με τον ολόδι και κλέβουν. Και ποιος σου λέγεται, άμα δεν τη δώσει. Ναι. Όχι, αυτός ο κύριος τα έχει και τα έχει κρυφά, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άλλοι. Όχι, περιμένει να πάνε να τις αγοράσουν. Μα ποιος θα τις αγοράσει εάν δεν τις ακούσουν. Ότι έβγαλε με την άλλη. Εντάξει, πώς θα γίνει, πώς θα πάνε να τις αγοράσουν. Αφού είσαι 10-12 τόμους και δεν μοιράζεις ένα τόμα της μάθος να γλακουνούλει να τσιγερεύουν, πώς θα σου πούνε. Καλά, ναι, άμα δεν την ακούσει, πώς θα τον βρουν ότι γράφει, πώς θα το καταλάβουν και αν γράφει και καλά. Μπορεί να έχει γράψει, να δουν ότι έχει ποιότητα. Ωραία εσύ. Αλλά ρε, γιατί έτσι διαφημίσει. Έτσι διαφημίσει, έτσι μια πετάξει τα ώρα, έτσι μάλλον. Καλά, δε, να τις βγάλει σε βιβλίο να κάνει. Μα είναι βιβλία. Τόμου σου λέω, τόμου. Πώς, βιβλία. Μιλάμε με βιβλιοθήκη ολόκληρη. Και στη Γη. Δεν έχει πηγαινηματικό μπέρο. Δεν τις προωθεί, δεν κάνει πρόοδο. Δεν κάνει να τις προωθεί. Του λέω, δώσε μου 50 μαντινάδες, 50 τις πληρώσουν για να τις δώσει. Κατά τότε θα του μείνουν εκεί. Και αυτό είναι λίγο έτσι εγωιστικό, ξέρω. Δεν κάτι έτσι να τις δώσει, κατάλαβες. Ναι, δεν ξέρει. Ένα θα πρέπει να πιάσει ένα καλό μουσικό, ένα τραγούδι. Άμα φτιάξει ένα μικρόφωνο και να το πετάξει στην αγορά, το διαφημίσει, πώς θα το μαθαίνει. Πρέπει να μην βρει κανένα μικρόφωνο που δεν έρχεται το γυρέι. Ή να εμπιστευτεί 10 μαντινάδες σε κάποιο γνωστό, να τις τραγουδήσει, να τον προωθήσει και μετά από εκεί. Πρέπει αυτό να κάνει την κίνηση, κατάλαβες. Έτσι. Ναι, είναι άλλοι που τρέχουν. Εγώ μια κυρία έτσι μεγάλη σε ηλικία τη συναντάω συνέχεια που γράφει μαντινάδες, ξεχνώ το όνομά της. Αλλά κινιέται. Ναι, κινιέται. Τη συναντάω δηλαδή συνέχεια στα μαγαζιά που μιλάει με τους μουσικούς που δίνει. Αυτή που έβγαζε τραγούδια του Καζατζίνη, πώς τη λέγανε μια γυναίκα που ήταν στη Μαχάρνο. Θυμάμαι. Και είχε ένα καγκελάκι έξω από την πόρτα της και είχε ένα τόσο ένα χάρτη και έγραφε τάδε ας πούμε τραγούδια. Και αυτή την ψάχνει δεν τη βρίσκανε εκεί. Γιατί ξέρανε ποια ήταν, αλλά δεν ξέρανε πού ήταν, κατάλαβες. Και τόσο ένα ταμπελάκι, ήταν μια μικρασιά, δεν ξέρω πού ήταν. Του Καζατζή τα τραγούδια τα έγραφε μια γυναίκα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Α, όχι Ευτυχία. Αυτή. Αυτή. Α, αυτή που στα τελευταία της, που είχα καταστραφεί τέλος πάντων και εν τέλει τα ποτάδινε και αυτή την τσάπα. Αυτή ήταν. Με το απεργαίο ταλίκο. Ήταν όπως πηγαίνει στην Αχαρνό, στο δεξί και ένα. Μα στο πεζοδρόμιο ήταν το αυτοκίνητο. Την ταμπέλα και λες, άμα πηγαίνει στο δρόμο, τη βρει. Ναι, γιατί έμενε στο δρόμο αυτή. Και πήζε χαρτιά, το πάθος της με το χαρτί την έφτασε. Ένα πηγαίο ταλέντο. Την κάνω και ταινία. Ναι, την κάνω και ταινία. Πόσα ταλέντα έτσι πάνε χαμένα ή ταλέντα που κρύβουν το ταλέντο τους ή από εγωισμό ή από ντροπή και δεν φαίνονται. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γράφουν και δεν ντρέπονται να τα βγάλουν. Δεν ξέρω πού είναι το φούρνο, δεν ξέρω. Και ντρέπονται, νιώθουν ανασφάλεια, νιώθουν. Εδώ πέρα έχω φέρει ποιητές, έτσι, αυτό που ένας ποιητής που είχε έρθει, ο κύριος Νίκος Μάνιος, γράφει πάρα πολύ ωραία. Είναι ταπεκαθαριστής. Λοιπόν, ένας φίλος του στα 50 του τον έσπρωξε να γράψει το πρώτο βιβλίο και εντελώς έχει κάνει και τραγούδια, έχει κάνει, ξέρετε τι ώρα που γράφει, και τραγούδια λαϊκά και αυτά. Αλλά έπρεπε να σπρώξει ένας φίλος του. Δηλαδή... Ο άλλος ξέρει. Ναι, αλλιώς αυτός δεν είναι... ξέρει μόνο γράφει. Αυτός ντρεπότανε, παιδί μου, νομίζω ότι δεν γράφει. Ντρεπότανε, δεν ήξερε να το προωθήσει αυτό. Άρα πρέπει να έχουμε και ανθρώπους που να... Ναι. Πρέπει να έχει άλλο ταλέντο, όχι μόνο να γράφει και να ξέρει να το παρουσιάσει. Ή να έχει ανθρώπους γύρω του που να μπορούν να τον βοηθάνε, να τον πιστεύουν. Για να το βοηθήσουν, για να το βγάλει. Έτσι. Και τι θα πούμε τώρα παρακάτω. Μαντινάδες. Μαντινάδες. Έτοιμος είσαι. Έτοιμος. Πάμε. We'll be right back.
σπίτι μας απόψε. Εντάξει, αυτό. Ναι, πάρε στο σπίτι μας απόψε. Να σου πω κάτι. Παρόλο που η οικοδέσποινα ήταν χωρίς να είναι οργανωμένη και δεν έφερε τσικουδιά να κεράσει τον κόσμο, δεν έφερε τίποτα. Ναι, ξαναρθούμε. Ο κόσμος μου φέρατε γλυκά να ξαναρθούμε. Να πω ευχαριστώ πολύ. Και να φέρω και παρέα μην τη χωρίπε ο τόπος. Θα έχουμε φτιάξει πάνω το στούντιο, παιδιά. Γιατί βλέπω ότι πάμε να κάνουμε ανακαίνιση και θα ανέβουμε πάνω που είδες πάνω θα έχουμε χώρο. Πάνω δηλαδή θα μπορούμε να χορέψουμε κιόλας. Δεν θα είναι έτσι στριμωχτά. Και νομίζω σιγά σιγά θα πάμε πάνω πρώτα Θεός. Άρα τότε θα κάνουμε και τα χορευτικά μας. Άρα η... Πώς ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι επειδή είναι το αίμα μου κριτικό. Αλλά και γενικά πώς η μουσική δηλαδή μας ζωντανεύει και μερακλώνεις χωρίς να χρειαστείς να πιείς. Εγώ πάντα με τη δουλειά, επειδή είναι τέτοια δουλειά, είμαι πάντα ένα ράκος, ένα... Και τώρα ζωντάνεψα, ζωντανεύεις, ξυπνάς, Ναι, ναι, ναι. Και εγώ λέω, άμα φύγω ποτέ από τη ζωή, θέλω να χορεύουν μαλευζιώτη στον τάφο μου, γιατί είναι σαν να πετάς. Λοιπόν, θα σας πω ένα που λέει ζωντάνεψα, λοιπόν, το 83 είμαι με Αθηναίους, στο χωριό που αρχίσαμε ένα κοπέδι δικό μας, αν ψάχνει. Και κατά τη μία η ώρα που για να πας στο γραφείο παίρνει δύο άνθρωποι να πατροχέρε, να πάνε να μιλήσει. Μανώλη, έλα ο Βασίλης, θα πάθει έφραγμα, έλα σε παρακαλώ. Έφραγμα, νομίζω ότι έπαθε έφραγμα. Αυτό σε μερακλώθηκε τόσο να πολύ με τους διβαλιώτες που εγκλεντίζανε, με τους συνομιλικούς του, που του πάνε έλα να χορέψεις. Λέει, μα δεν ξέρω. Θα σε μάθουμε εμείς. Δεν σκόσανε σαν το παιδάκι στον νόμο, τον χορέπανε κάτω από τη χαρουπιά μαζί με τον. Δηλαδή, μιλάμε, είχε ξεραθεί ο άνθρωπο τα γέλια, αλλά εμπερακλώθηκε και βγήκε. Τόσο πολύ έγινε. Τον βαστούσαμε στον νόμο, τον χορέπανε 15 χρονών. Η συνομιλική του. Αφού λέει 14, θα σε χορέψει, θα σε πάει. Και παίζανε και με δύο κατσαμάσα με τον Τζιλιαό. Με αυτά είναι. Με τον άνθρωπο του και αυτοί χορέγανε, όχι στο γλέντι, στη χαρουπιά από κάτω το βασίλειο. Στον άμμο, δεν σαν το κοπέλι, πάσα στο κοπέλι πάει το χώρο. Αυτές είναι οι όμορφες τρέλες, το παρεάκι το όμορφο που σημαίνει αξέχαστο, ιδέες. Σε χορεύουμε εμείς από δεν ξέρεις. Από τις παρέες αυτά εμείς. Όχι, εμείς θα σε χορέψουμε από 14 χρόνια, σε χορέψουμε εμείς. Και τον βάλανε πάνω εδώ, όπως κάνουν τα κοπελάκια. Ναι, να μας αντιβαστούν από τα χέρια. Ναι, ναι, ναι. Καλό το. Αν υπήρχε βίντεο αυτό θα ήταν ωραίο. Και οι χαρουπιές όμως τρώγατε χαρούπια. Εγώ μικρή σοκολάτα μου ήταν το χαρούπι. Κοίταξε, και εμείς βγάλαμε, έβαλε άλλους 5 τόνες χαρούπια, 10 τόνες χαρούπια παλιά. Δηλαδή, η περιοχή μας έκανε πολλά χαρούπια, ναι. Και τώρα το κάνανε και ποτό, λέει ότι είναι για το μυαλό, το χαρουπό, λέει όπως... Εγώ το μόνο που θωρώ, παξιμάδια χαρουπό, παξιμάδια μάρα θωρώ. Όχι, όχι, έχει γίνει και λικέρ χαρούπι και μου φέρει και ο αδερφός μου από την Κρήτη πάλι ένα σαποτό χαρούπι. Αρχίζουν και το εκμεταλλεύονται. Έχει, να πω ότι έχει ένα εργοστάσιο κοντά στα μέρη τα δικά μου, στην Επισκοπή στο Ρέθυμνο. Ναι. Το οποίο φτιάχνουν προϊόντα από χαρούπι. Από χαρούπι, ναι. Έχει μεγάλη θρεπτική αξία, λένε. Λοιπόν, να πούμε μια ιστορία της παλιές, λοιπόν, από πέρι. Πατέρου του ένας, χωριανός. Ο πατέρας του ήταν κουφός. Ναι. Του γαμπρού. Και η μάνα του κουφή. Άρα, όταν καλεσμένη για το γάμο, γινόταν για το μυστήριο. Και τότε δεν ήταν 1000 άτομα, ήταν 150 άτομα, 100 άτομα για στο γάμο, δεν ήταν πολύ. Ήταν δηλαδή, και φώνιαζε κάθε φορά που ήρθαν, και τις κερνούσανε. Και λέγανε, φώνιαζε τώρα η γριά, έπρε θες κρυάς! Το κρέας έγινε κρυάς. Αλλά αυτό δεν βρήκα. Και η δασκάλα, συνέντησα, στάσου να με φωνιάζει, γιατί λέει ανθρώπου μια κουφή, μας πάει άσχημα. Δεν μπορεί να το λες πιο σιγά. Και λέει και αυτή, λέει ότι το παιδί μου είναι ζέμα, δεν το γλυκά. Μεζέ, δεν το γλυκά μέσα. Φάνε κρυγά στην αντά. Λέει τώρα περί μεζέ, μα δεν το γλυκά. Είναι παλιές ιστορίες του στα χωριά μας, έτσι. Παλιούς αυτούς. Κύριε Μανώλη, εσείς μπορεί να σας έχουμε εδώ και μας λέτε πάρα από έτσι, όλο ιστορίες τέτοιες, ε. Όπως μια φορά παίρνουν ένα γέρο από το νοσοκομείο και ήρθε μια να τον δει, που ήταν ο άντρας της ποθαμένος που κάνει δύο μήνες. Και έτσι λέει, όχι, Γεωργία, ήταν μόλι κάνει. Ήταν κάνει ο αυτός,
Ήταν βρεκάλι ο Κωστής, ο άντρας της. Αυτός υποθάνει δύο μήνες. Αλλά αυτό πιτάει γέρος και άρρωστος, δεν το καταλάβει, δεν το, το στο μυαλό. Όταν είπε, ήταν βρεκάλι ο Κωστής. Να πάει τον Εβρίς. Να πάει να τον Εβρίς, να τον πεταμένο. Να ξεπλέψει να κοπέλια σου, να μας αγγίξεις. Τι κάνει ο Κωστής, να πάει να τον Εβρίς. Και λέει, εγώ λέει, πρόβερα, ότι ήθελα να μου στάρει, λέει ο άντρας μου. Πρόβερα και έλεγα, τι είμαι, μου στα βρέμου. Αν είναι να βασανίζει τα κοπέλια του, καλιά τον επάρει. Ο Θεός να ξεπλέξουν. Όχι, το λέγανε παλιά. Αν είναι να βασανίζεσαι στο κρεβάτι. Ή τα μπορεί να κάνει ο Κωστή. Να πάω τον Εβρίς. Να πάω να τον Εβρίς. Σωστό. Είναι ιστορίες, παλιές κριτικές ιστορίες. Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι αυτά που είχαν στις γειτονιές και αυτό το αλυσβερίσι και το κουσκούς, γι' αυτό δεν υπήρχαν οι ψυχαναλυτές και οι ψυχοθεραπευτές, γιατί υπήρχε το κουσκούς, υπήρχε η γειτονιά, πήγαινε στη γειτόνισσα, της έλεγες το παράπονο, μάλωνες, ξεσπάθωνες. Είχε, ενώ τώρα είμαστε κλεισμένοι στα διαμερίσματα, και στα χωριά τώρα, έχουν απομονωθεί ο κόσμος. Στα χωριά ερχόταν ο σινεμάς και έπαιζε και έβαζε ένα σεντόνι σε ένα λεωφορείο και έκανε και έβλεπε το έργο. Λοιπόν, έπαιζε λοιπόν στο χωριό ο σινεμάς το έργο και μια γριά δεν έπαιρνε για γειτονισσά. Και όταν η Άγιος σπίτι σε 10 ώρα, μόλις η Μαρία. Γιατί μπορεί να γυρίσει απόψε στο κουρανί καπομίτσα ήμουν. Έτσι όσο προσκοτώθηκε προθέσει στο άλλο έργο, έπαιρνε πάλι απόψε πάει. Δεν είχα δει τον απάντηση, αλλά κάποιος ποιος που έπαιρνε το προθέσιο σκοτώθηκε. Και πάλι σε πάλι. Νομίζω ότι σκοτώνατσαν στα αλήθεια. Αν δεν είχα δει ούτε ποιος ήταν. Δεν ξέρα ούτε τα ονόματα ούτε τίποτα. Ήταν πιο γνήσια όμως, πιο ωραία, ε? Πιο απλοϊκά. Και ήταν και σπιτικές τσικουδιές τότε, ήταν όλα τα σπιτικά, τα ωραία. Εμείς αγοράζαμε στα χωριά μας μόνο το αλάτι. Το ψωμί το φτιάχναμε μόνο. Με ένα αλάτι ο θείος μου Αρτέμις πήγαινε και μάζευε από τη θάλασσα. Δεν είχαμε θάλασσα. Εσείς ήσασταν βουνό. Αλλά αγοράζαμε μόνο το αλάτι. Όλα τα άλλα. Ψωμιά, λάδια, ξύλια. Κρασιά ήταν τσουβάλια, πώς τα λένε. Βαρέλια, πιθάρια και πάλι. Τροφές. Το ψωμί φορτώναμε στο γάιδαρο, το σάρι που αλέθαμε. Εγώ λέω ότι η Κρήτη δεν ψωμί. Πεινάει, δηλαδή αν είσαι κριτικός γνήσιος και έχεις και ένα κομμάτι γη, γιατί να πεινάσεις. Θα μαζέψεις δυο κοκλούς, θα μαζέψεις δυο κόκλα, θα φτιάξεις. Αν ξέρεις να το εκμεταλλευτείς καλά. Ναι, άμα ξέρεις. Απλά άλλο που ήμασταν τεμπέληδες και αφήσαμε, νομίζαμε ότι ο τουρισμός θα κάτι θα κάνει και... έτσι ακριβώς. Δηλαδή λίγο εντάξει. Τα νιάτα, το 80, το 90, λίγο έτσι οι νέοι άνθρωποι, ενώ τις ηλικίες μου και αυτά. Λίγο δεν το κυνηγήσαμε. Ήταν ένα δημοτικό υπάλληλο. Όταν πηγαίναμε στο δημοτικό, όταν πηγαίναμε στο δημοτικό, το Ανογιανό λεωφορείο που έβγαινε από το Ρέβρο, πάει στα Νόγια, τα μισά χιλιόμετρα ο δρόμος ήταν χωματένιος. Λοιπόν, εφόρτωνε λοιπόν το αυτοκίνητο επιβάτης από το Ρέσμο για να πάει σε όλα τα χωριά να κοιτάξει τα νόγια. Και μπαίνει ένας νογιανός και βάζει μια βρουνική στα ρε κουλούρια, μπαίνει της αυραξά του, γιατί τους ανθρώπους τους γνώριζε αυτός ο νογιανός αυτός από εκεί, από τη... Ναι, από τη... Και του λέει, κουμπάρα νογιανός είσαι. Λέει, ναι, αυτός τι έβαλες αφού είναι νογιανός. Να κάτσεις στο παραθύρι, να μην τον χαλάσεις από τη γυναίκα, γιατί πάει τέρμα αυτός, έχει στροφές, λάσπες στον δρόμο. Και του λέει, αφού σου πρέπει, του λέει ο Γιάννος, κάτσε από πέρα να μην ξεράσεις. Πνοείται στον δρόμο που θα πάει, που θα πάει χωματόδρομο. Αυτός δεν μπορεί να βάλει, του λέει, να ξεράσω, μόνο αν σε ξανοίγω πολλή ώρα. Δηλαδή, άμα σου κοιτάω, δεν θα ξεράσω. Καλά του. Αλλά ήταν και η έκφραση, τα λέμε ωραία ρε παιδί. Τα λέτε και ξεράσω, μιλάτε βαριά κρίτα. Μόνο αν σε ξανοίγω πολύ ώρα. Μόνο αν σε ξανοίγω. Α, δηλαδή δεν ξερνάει. Ο άλλος πήγε να τον προφυλάξει και ο άλλος παρεξηγήθηκε. Όπως μπαίνουν δύο άνθρωποι στο λεωφορείο στο Ηράκλειο για να πέσει να έρθει στο πυροπόταμο. Και μου λέει ο ίδιος την ιστορία που ήταν μέσα. Είμαστε, μου λέει, εγώ και αυτός, ο Τάζο ξέρω, δεν λέει μόνο μάλλον. Δύο άνθρωποι. Και μπαίνει ένα κοπέλι και πού είναι κουλούρια. Και φωνεί, κουλούρια, κουλούρια. Μα αφού μου λέει, δεν είμαστε δύο άνθρωποι. Είτε μια λεωφορεία έχει κάνει. Φώναζε κουλούρια, κουλούρια στο αυτί το αλλού. Και γυρίζει από σε του κάνει.
Γαρτές το βρε πως εφόρησε ελάβη του κονιού. Ήτανε νευρολογική κλινική και σπάω το καπέ και βέβαια και πέρασε τη χαλιόπαρτη και έρχεται. Από το έχουμε πει. Φωνάρα τους δηλαδή. Τους πας το τύπα πιο πολύ. Εσείς είναι, πηγαίνεις Κρήτη, Ρέθιμο. Ναι. Συνέχεια τα κάνω. Εγώ να πω ότι τον καημό μου, η μαμά μου είχε ένα σπίτι, αλλά ήθελε να χτίσει εδώ με τον μπαμπά μου μετά και πούλησε το σπίτι στα Χάνια και στον Άγιο Χαράλαμπο. Τι το πουλήσει τώρα, βαρέω το κεφάλι της. Και έτσι εγώ δεν έχω, δηλαδή μόνο σε συγγενείς και τέτοια. Πέθανε και η γιαγιά μου. Και από τότε που πέθανε και η γιαγιά μου, δεν πολύ πηγαίνω. Δεν, γιατί εντάξει, τώρα πας σε συγγενείς, είναι ολόκληρη. Άμα πας σε ξενοδοχείο, παρεξηγούνται. Άμα πας στον ένα συγγενή, παρεξηγείται ο άλλος. Ναι, ναι, το έχουμε, το έχουμε. Και από το 18 πέθανε η γιαγιά μου, δεν έχω πάει. Έχουμε και σπίτι εμείς κάτω, οπότε. Εσύ πας, ναι. Εγώ ζηλεύω αυτούς που έχουν σπίτι κάτω, γιατί είναι αφορμή να πηγαίνεις, να κάνεις πράγματα. Εγώ θα ήμουν συνέχεια εκεί αν είχα έτσι. Απλά δεν... Κρίμα. Πήγα να μείνω μια δόση εκεί πέρα. Ωραία είναι. Εμένα μου αρέσει η Κρήτη. Είναι μια μικρή Ευρώπη, τα έχει όλα, όλα τα έχει. Εσείς πώς και δεν είπατε πάω να μείνω μόνιμα στην Κρήτη τώρα ή επειδή είχατε κάνει... Εγώ θα με μείνω και κάτι. Ποιος άνθρωπο. Τι καινούργια τις γνωρίζω. Αυτό, ναι. Και κάθε με πάει... Εσείς κύριε Μάνο είστε όπως η μάνα μου που ήρθε μικρή εδώ 16 χρονών. Και έτσι χάθηκε από εκεί μετά, πούλησε και ό,τι είχε εκεί, δεν πολιοκατέβαινε. Εντάξει, έχει του συγγενείς, δηλαδή έχουν τον αδερφό της. Έχουν τα χωράφια, σπίτια έχω εκεί. Αλλά δεν βλέπεις τους ανθρώπους που ήξερες, που έσαι στα χρόνια. Εγώ πήγαινα να κάτω στο χωριό και ξέρεις που έμενα. Πιο πολύ πήγαινα στα αδέρφια μου παρά σπίτι. Έτσι. Δεν έγινε εκεί, εκεί μέρα ξημερώ, στα σπίτια του. Είδα τώρα τον κύριο... Τον Αστρινό που έβαλε ότι πέθανε ο αδερφός μου και λέει ο τελευταίος μου είναι και αυτός. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι να τον δω πόσο καημό θα βγάλει. Γιατί σου λέει είχαν ένα... Είναι αυτό, λες τι να πάω να κάνω. Η μάνα μου τώρα πέθανε ο αδερφός της στην Κρήτη, πέθανε η μάνα της, πέθανε ο πατέρας της, πέθανε... Δηλαδή όλοι... Σου λέει τι να πάω να κάνω στην Κρήτη, μα τώρα είναι η καρδιά της, δεν θέλει να πάει. Δηλαδή τις λέμε τώρα εμείς και δεν θέλει, στεναχωριέται. Είναι και αυτό, ότι χάνεις τον κόσμο σου, τους ανθρώπους σου, τα λιμέρια σου. Δεν είσαι μετά εδώ. Εδώ πέρα πάλι με άλλο κόσμο, ναι. Έχεις κάνει... Εδώ τώρα έχετε τα παιδιά, έχουν κάνει οικογένειες εδώ τα παιδιά, έτσι δεν είναι. Να πω και καθαρά αλήθεια. Ναι. Όταν είμαι στην Κρήτη δεν σκέφτομαι, το μυαλό μου δεν δουλεύει. Είναι στα παρέα και δεν δουλεύει, δεν είναι ενεργεία. Είναι μερακλή. Μόλις γυρίσω, μόλις γυρίσω τον πυρέ και πατήσω τα πόδια μου στο λιμάκι, πατήσω κάτω. Μη σαν να παίρνει καινούργια κασέτα στη... Άρα βγαίνει σε διακοπές όταν κατεβαίνεις στην Κρήτη. Κάνει time out και το μυαλό, βγαίνει διακοπές και το μυαλό. Κάποια φορά ήμουν κάτω και να με παίρνουν από εταιρείες τηλέφωνα, από βαπόρι. Τι να τον επόντας, εγώ βλέπω πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να πάει, και δεν θυμούμαι τίποτα. Το μυαλό μου έχει άλλη κάρτα κάτω. Καλό αυτό. Εκεί κάτω φορτίζει τις μπαταρίες και πάλι σαν και εδώ έρχεται ένα ξεχωρινός. Άρα είναι καλό. Ελίτσες έχουμε και να μαζεύουμε. Έχω. Αυτό είναι ωραίο. Είχαμε φέτος λάδι ή μπα, γιατί είχαμε κάποια μέρη δεν είχαμε. Πέρυσι είχαμε και πέρυσι. Αλλά πιο μπροστά 2-3 χρόνια δεν είχαμε, γιατί λέει ο Δάκος ο ειδικός, συγγνώρισε τις κάτω. Τώρα ο Δάκος χτύπησε έβια, χτύπησε ξυλό, κάστρο από εκεί έχει ιδέα, από εκεί πέρα δεν έχουν. Δεν είχαν και βροχές αυτοί και δεν είχαν ελιές. Τι θα παίξουμε. Η μάιστρος τι λέει. Πάμε σετά. Πάμε σιρτά. Σιρτό και μετά θα κάνουμε λαϊκή. Thank you.
ρωτήσω, αυτά τα ωραία βιντεάκια που φτιάχνεις στα Μερακλείδικα, έχεις δημιουργήσει και κάποιο κανάλι στο YouTube που πατάμε? Μόνο στο Facebook, Μάνος Κλάδος και σε βρίσκουμε. Έχω στο YouTube, έχω 5.900 βίντεο. Ναι, αλλά... Όταν πέθανε ο Κλάδος, ο Λεωνίδης Κακομοίρης, τα κανάλια κάτω δείχνουν τα βίντεά μου που είχαν βρει από, ναι, το... ναι. Από όταν είσαι στο ήλιο και τα χρόνια που είχε έρθει στο ήλιο. Από εκεί, ε. Όπως έχω βάλει γάμους, τραβάω γάμο που βρεθώ και μου λένε όλοι. Βρε Μανώλη, μου λέει, το βίντεό σου μου λέει βλέπουμε, δεν βλέπουμε αυτά που μας τραβήξανε. Οι άλλοι, ναι. Επαγγελματίες, ναι. Γιατί τραβάω τα παρεάκια, κουβεντιάζουν οι άλλοι, βλέπεις πώς ήρθανε, τους βλέπεις από... Το κάνεις με μεράκι, βλέπω ότι το χόμπι σου είναι... Ρε παιδί μου, είναι ένα χόμπι που το κάνεις δημιουργικά όμως, δεν το κάνεις... Δηλαδή το μυστήριο στην εκκλησία για μένα είναι 5 λεπτά. Όλα τα άλλα είναι ο κόσμος από εκεί. Το μυστήριο πώς θα είναι, δεν θα πω εγώ, το πιστεύω θα πω κι αούλο. Ναι, ναι. Ένα μια χιλούλα τραβάω. Μπράβο, και μετά είναι όλα τα άξονα. Τα όρια αυτά που φαίνονται, ας πούμε. Μα έτσι πρέπει, για να δει ο άλλος ποιοι ήρθαν, ποιοι δεν ήρθανε. Έτσι πρέπει κανονικά να κάνουν αυτοί που τραβάνε βίντεο, αλλά δεν το κάνουν. Έχω βγάλει βίντεο το 93. Και έχουν πεθάνει παραπάνω από τους μισούς. Ναι. Ναι. Εντάξει, χτες έβλεπα ένα ελληνικό με τον Ψάλτη και οι μισοί είχαν πεθάνει από την ελληνική, ναι, ταινία. Αυτό έβλεπα. Ναι. Λέω, κοίτα να δεις πώς ζουν τώρα από εκεί. Η Παγκράτη είχε πεθάνει. Έβλεπες νέους ανθρώπους, φιερία. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και ξαφανιστήκα. Σε αυτή τη γη που πατούμε, λέει, όλοι εκεί μέσα θα βγούμε, τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Και εγώ σήμερα, όπως έμεινα μόνη μου στο σπίτι που φύγανε οι ανιψιές, με φύγει η αδερφή μου, με φύγει η βαβούρα δηλαδή από το σπίτι και ήμουνα μόνη μου και μου φάνηκε το σπίτι κενό. Κάποτε είχα τον μπαμπά μου που θα κουτσομπολεύαμε τώρα τι κάνανε οι άλλοι που φύγανε, ξέρεις. Τώρα δεν είχα, μου λείπει και ο πατέρας μου. Και λέω, ρε παιδί μου, πού να είναι τώρα, κάπου πάνε, δεν μπορεί, κάπου θα πηγαίνουν, κάτι γίνεται, δεν μπορεί, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν θέλω να σκεφτώ τη γη να είμαστε και χώμα. Νομίζω, ναι, ότι κάπου αλλού κάπου. Κάπου φύγανε και υπάρχουν αυτοί. Μπράβο, ναι. Δηλαδή νομίζω οι ψυχές κάπου υπάρχουν. Τώρα πού, δεν ξέρω. Ναι, κάπου όμως πάνε. Να πούμε ένα γεγονός έτσι σαν γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Ο παππούς μου ήταν 10 χρόνια στο κρεβάτι και τελευταία ήταν σχεδόν φυτό. Δεν ήταν κατάλαβα τίποτα. Έβγαινε το 54 ο αδερφός μου χωροφύλακας για τη Θεσσαλονίκη. Και λέει, εμάνα να χαιρετήξει τον παππού. Αύριο που πάνω μου μίλησε, πάνω δεν καταλάβει τίποτα. Και βγαίνει, αφού ήταν κουκουλωμένο, ούτε τίποτα, ήταν στον κόσμο. Και βγαίνει από του λέει, παππού, φεύγω, πάω χωροφύλακα στη Θεσσαλονίκη, μόνο γεια σου. Γεια σου, παππού. Και βγάλει το παππού στη χέρια από μέσα από τα ρούχα, στη τριχέρια. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα, αν παιδί μου στην ευχή μου, εκεί που δεν είναι, πουθενά δεν ήταν. Μετά η μάνα μου σκούπιζε το σπίτι, έβγαινε ο γιος και κλαψούριζε μοναχική. Τελικά ο γέρος και της λέει, μη υποθέτει, μα δεν υποθέτω, μη κλαίνει, μα δεν υποθέτω εγώ σήμερα. Αυτή έπαιγε το γιο και αυτή θα έπαιγε. Και λέει, να ήταν διορία έχεις. Ναι, μόνο σώπα. Και σε μια ωριά που σκούπισε αυτή συνέχισε να πραγωρίζει. Του λέει, μα ήταν πρώτη μέρα είναι σήμερα. Ο γέρος που δεν έμειγε. Τρίτη. Ω, και πώς θα περάσει και αύριο η Τετάρτη. Και ποτέ είναι πέμπτο πρωί. Το ξέρω, το είχε μήνυμα. Και πώς θα περάσει, λέει, Τετάρτη. Πώς θα περάσει και αύριο. Και μετά έφυγε. Ναι, ναι. Εκεί που ήταν, ξέρεις, έχουν μια αναλαβή πριν φύγουν. Ναι, ναι, αυτό, ναι, γίνεται. Βλέπεις πολλούς που λένε ότι είναι κατάκητοι, δεν μιλάνε, δεν κάνουν, δεν ράνουν και έχουν μια αναλαβή πριν φύγουν. Αφού είναι άμεση ρε ψέχνουν, πάλι έκανε κάποια πράγμα. Και από πάνω λέει, παππού, έτσι, από, έτσι. Τώρα αυτό που λέει, η γιαγιά μου εμένα είχε μαλάκευση κεφάλου, το λέγανε τότε. Μάλλον Ασχάιμερ αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τότε το λέγανε μαλάκευση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι γιαγιά μαλάκευση κεφάλου. Τη έλεγα τώρα με λένε Ολυμπία και μετά από ένα λεπτό ξέχναγε. Θυμόταν μόνο τον πόλεμο και έπλεκε. Τα παλιά. Ναι. Λοιπόν, όταν ήταν στο νοσοκομείο και πήγε να ξεψυχήσει, ζητούσε τη μαμά μου. Είχαμε, λέει, μια μικρή νύφη από την Κρήτη. Είχαμε μια, δηλαδή άρχισε και θυμότανε. Τα παλιά. Ναι, ονόματα. Ενώ δεν τα θυμότανε τα ονόματα, είχε πρόβλημα, δεν είχε. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, μια μέρα δύο, θυμήθηκε όλα και τα ονόματα των παιδιών της και τα εικόνια της όλα. Ναι, ναι, ναι. Παθαίνουν, κάτι παθαίνουν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, με βγαίνουμε τέτοια. Όχι, να πάμε αλλού. Να είμαστε πιο αισιόδοξοι.
Άλλωστε μιλάω και αισιόδοξα. Σωστά. Χαρούμενα πράγματα. Χαρούμενα πράγματα. Κάτι θέλω να ρωτήσω όμως. Και το... Εσύ έχεις κάποιο κανάλι εκτός στο Facebook, έχεις στο YouTube και εγώ. Άρα, εσείς πατάμε στο YouTube Μάνος Πελάτος και βλέπουμε όλα τα βίντεο. Όλα, ναι, ναι. Και βλέπουμε όλα τα βίντεο. Και σένα πατάμε και μένα, το όνομά σου. Πλημάκης Μανού, σωστά ελληνικά. Πλημάκης Μανού, σωστά ελληνικά. Άρα και σένα βλέπουμε ότι ναι, παίζεις ναι, ναι. Και αυτά ό,τι τις ακολουθούμε και βλέπουμε. Εσένα θα σε ρωτήσω μετά που θα σε φέρω από εδώ. Εντάξει. Εντάξει, που θα κάνετε λίγο την αλλαγή. Για να φανείς, γιατί εκεί πέρα μου είσαι. Και είναι και νέο παιδί. Είναι και ελεύθερο παιδί. Ελεύθερο παιδί. Ναι, γιατί έχουμε και κοπελιές. Να είστε καλά, πες δεν θα πάρω, ε. Πάμε, τι. Έτσι. Εντάξει, φοβούνται οι νέοι τώρα. Να, συζήτηση που ανοίξαμε. Ο Μανούσος πρώτα, να πάρει σειρά. Μια φορά πολύ για προξενείο, λένε. Εγγύρει ένα του Ζούντου. Μια κοπελιά και λέει ο Τάδε έχει μια κοπελιά. Και λένε αυτού που μονοπέστη την άλλη μέρα που θα το πανηγύρι στα Λιβάρια να πει στον πατέρα, ειδοποιήσει τον πατέρα να πάρει την κοπελιά να πάει στα Λιβάρια να δοθούμε κάτι, ήταν άλλο. Αυτός εμπρός βάρια του λέει να του πει μπρέχει ένα που θέλει η γυναίκα πως ο Κασάπης πάει στο βουί και δεν πάει το βουί στο Κασάπη. Έτσι. Ο Κασάπης πάει. Δηλαδή, το βουί δεν πάει στο Κασάπη. Αυτό δεν την κυρία, δεν πάρει ούτε κυρία. Ο Ντράος λέει πάει στην Κατσίκα, όχι η Κατσίκα στον Ντράο, ε. Έτσι μου λέει η γιαγιά μου, άντρας θα έρθει και μου λέει ο Ντράος πάει στην Κατσίκα, όχι η Κατσίκα στον Ντράο. Ναι, όχι, και όμως στις Κατσίκες δεν πάμε στους Ντράους. Ναι. Κυριάκο, ένα μεταφερτούμε στην αυτή, στο Αιγαίο Πέλαγος. Έλα κυρία, έλα Μανώλη. Κάτσε να κουρδίσουμε λίγο πρώτα, γιατί εμένα τώρα που τα δω μπορεί να έχουν ξεφύγει κιόλα. Μέχρι να κουρδίσεις θα μας πεις και δύο λόγια για σένα, ναι. Λοιπόν, πρώτα να πούμε ένα πράγμα που δεν το είπε και ο κύριος Μανώλης εδώ πέρα. Αυτό που μας μαζεύει είναι η παραδοσιακή μουσική. Να μην χαθεί, να μην χαθεί, γιατί οι μουσικές υπάρχουν πολλών ειδών. Απλά η παραδοσιακή μουσική δεν προβάλλεται και τόσο πολύ ολυμπία και δεν χάνεται. Πέφτουν οι παλιοί ανθρώποι ας πούμε που την κρατάνε για το μεταλλείο και χάνεται και η παραδοσιακή μουσική. Αυτό τώρα που λες... Και έχει πλούτο πολύ παραδοσιακή. Λίγο οι σύλλογοι προσπαθούν να το κρατήσουν. Και μεταφέρουν λίγο στα παιδιά μας, όπως μεταφέρουν όμως και την ιστορία της Ελλάδας. Γιατί στα σχολεία πια δεν μαθαίνουμε τη σωστή ιστορία. Δηλαδή, άμα πας και ρωτήσεις παιδιά του Δημοτικού για το όχι, για τη μάχη της Κρήτης και αυτά, δεν ξέρουνε. Ενώ άμα πας και πιάσεις παιδιά που χορεύουν σε συλλόγους, ξέρουνε ναι, να σου πούνε ναι. Τι εστί μάχη της Κρήτης. Ναι, δεν ισχύει αυτό. Ή ξέρω εγώ στα νησιά. Τα παιδιά που ασχολούνται με παραδοσιακά στα νησιά, ξέρουν, εμένα τώρα οι ανιψιές μου που είναι στοιχείο, ξέρουν για τυχείο, πότε απελευθερώθηκε, τι έγινε. Κι εγώ χιώτης είμαι. Χιώτης είσαι. Α, και την αδερφή μου την κλέψανε στοιχείο. Εκεί στις Σινούσες παντρεύτηκε η αδερφή μου. Πώς τη λένε. Ελευθερία Πανταζή, Πανταζής λέγεται ο άντρας της. Λευτέρης Πανταζής. Ο παππούς μου είναι ακόμα εκεί, ζει στις Σινούσες. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ζει ακόμα εκεί πέρα. Οι Νούσες είναι και δική σου. Ζουν εκεί. Α, ορίστε, κοίτα, βουνό με βουνό δεν σπίγει. Έχω να πω καιρό, βέβαια. Εσύ πώς είναι το επιθετό σου. Παπαδημητράκης λέγομαι. Η γιαγιά και ο παππούς Παπαδημητράκης. Δηλαδή, ψωμαδάκης. Ψωμαδάκης. Της μάνας μου οι γονείς. Και μένουν οι νούσες, θα ρωτήσω τον γαμπρό μου τώρα. Είναι πολύ είναι μεγάλοι άνθρωποι. Πολύ μεγάλοι, 85-90 χρονών. Ο γαμπρός μου είχε μείνει μάρκετ και ψωνίζαν όλοι από εκεί. Άρα θα τους ξέρει λογικά. Σίγουρα, το νησί είναι πολύ μικρό. Ναι. Πήγαινα και εγώ στα παιδικά μου χρόνια εκεί πέρα. Και ο γιος μου παιδικά χρόνια εκεί για παιδιά. Μετά ο πατέρας μου πήρε το πατρικό του ας πούμε εκεί πέρα σε ένα χωριό στοιχείο και πηγαίνουμε εκεί τώρα. Είναι το δικό μας το σπίτι. Η γιαγιά και ο παππούς μένουν εκεί πέρα, είναι το σπίτι. Στις Σινούσες. Ναι, ναι. Μέσα στις Σινούσες. Ναι, στο χωριό. Ένα χωριό είναι, δεν είναι φαντάζομαι. Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι η αδερφή μου μένει προς Ακρόπολη, λέγεται και καλά, και είναι δεξιά. Στο προφίλ Ηλία. Στο προφίλ Ηλία. Ναι, πάνω ψηλά, ναι. Στο φυλάκιο. Στο φυλάκιο εκεί. Γι' αυτό στο λέω. Από εκεί λέγεται Ακρόπολη, πώς λέγεται. Ακρόπολη, Ακρόπολη. Συνοικισμός Ακρόπολη. Ναι, έχει πολλές περιοχές εκεί πέρα, τις συνοικισμούς. Γειτονιές. Ναι, ναι, ναι. Όμορφο είναι το νησάκι. Ωραίο. Είναι νησί για να μεγαλώσεις παιδιά, για να κάνεις γυμνισμό.
Είναι δύσκολα όμως γιατί είναι άγωνη γραμμή, έχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά κάποια πράγματα, ας πούμε, τους λείπουν, είναι λίγο απομονωμένο. Πάντως έχουμε πολλούς κριτικούς της Ενώσης, γιατί και ο γενικά στοιχείο. Το παλικάρι που είναι στην αστυνομία, παντρεύτηκε Χιώτισσα, δεν ήταν βέβαια στην αστυνομία, τώρα μπήκε, και είναι από την Κρήτη κι αυτός, ένα παλικάρι. Τυχείο από το της φάξανε το 1822 και ρήμωσε. Και την κατοικήσανε πάρα πολύ κριτική, ένας από αυτούς είναι και το σωή του πατέρα μου, οι οποίοι κάναν συνέχεια επαναστάσεις και καταζητώντουσαν κάτω στην Κρήτη. Και Χίος, επειδή ήταν έρημοι, και φεύγανε πολύ από την Κρήτη και πηγαίνανε στη Χίο που δεν τους κυνηγάγανε. Για έτσι και οι Μάνοι. Ναι. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι τα νησιά αυτά έχουν, όλα τα νησιά έχουν. Ναι. Γι' αυτό έχουμε και επιρροές και μουσικά. Και στη Μάνη, και ακόμα και στην Άξο υπάρχει στην Απήρα αυτό εκεί πέρα. Καλά, εκεί έχουν φύγει από άλλα π.χ. από βεντέτες που γινόντουσαν και τέτοια. Φεύγανε όσο πιο μακριά γινόταν για να μην... Για πες μας δύο πράγματα για την νησιώτικη λύρα. Εγώ, ας πούμε, ξέρω την ποντιακή λύρα, γιατί είναι ο παπάς Πόντιος, που παίζει χοντρά, και ξέρω και την κριτική λύρα που παίζει ψηλά, και λέμε η αρσενική και η θηλυκή λύρα. Σε όλο, το Αιγαίο, πριν να έρθει το βιολί, που είναι ξένο όργανο, δεν είναι δικό μας το βιολί, υπήρχε η λύρα. Στην Κρήτη επέζησε και έγινε το πρώτο όργανο. Σε εμάς, επειδή είχαμε επιρροές από τους ναυτικούς, ήρθε το βιολί, αλλά το παλιό μας όργανο είναι η γκάιντα, η τσαμπούνα και η λύρα. Σε όλα τα νησιά υπήρχε η λύρα. Αυτή η λύρα είναι η παλιά σκοπή. Έτσι ήταν παλιά και η κριτική, τώρα έχει τσιμπήσει. Γκάιντα και τσαμπούνα παίζει ο Ντούλας. Ο Στέφανος, τον βλέπω και τα έχει ενσωματώσει και με τα κριτικά, πολύ ωραίος. Πολύ καλό παιδί και καλός μουσικός. Και πολύ καλός μαθητής και μουσικός. Και δάσκαλος και φυσικός είναι, χημικός δεν είναι. Είναι τα πρώτα όργανα που είχε το Αιγαίο, η λύρα, είναι δικό μας όργανο, ελληνικό. Α, το βιολί δεν είναι, γιατί είχα φέρει τον κύριο Παναγιώτη Κατσίπη που παίζει λύρα, πρέπει να τον ξέρεις τον Κατσίπη τον Παναγιώτη. Πώς μου είχε πει το βιολί, παίζει βιολί ο Κατσίπης, και μου είχε πει ότι είναι ελληνικό και είναι παρεξηγημένο και το λέμε... Νομίζω είναι το παιδί της λύρας. Η λύρα ήταν πιο παλιά από το βιολί. Πρέπει να είναι γιαγιά. Α, η γιαγιά να είναι η λύρα. Η γιαγιά είναι πιο παλιό όργανο. Πολύ αρχαίο, αρχαιότατο όργανο η λύρα. Και μετά ήρθε... Στην Κρήτη είχαμε... Για τη λύρα. Έφτιαξα μια δουλειά από την Αφρική και ήρθε ο άνθρωπος και μιλάγαμε στο γραφείο και εγώ για να του κάνω αστείο του φέρα μια λίρα, το έπαιξα έτσι ένα λιράκι δικό μου. Μου λέει, κύριε Μαρόλη, γιατί είναι άσπρο το ξύλο, εμάς είναι μαύρο. Και στην Αφρική παίρνουν λίρα γύρω-γύρω στη Μεσόγειο, όλοι παίζανε λίρα. Παλιό να είναι. Το μαλλιό λιράκι, κατάλαβες, αφού εμείς την αξιοποίησαμε. Ναι. Την εξελίξατε κιόλας στην Κρήτη. Εμάς έμεινε έτσι. Στο Αιγαίο Πέλαγος, όλες τις νησιά πήγα, όχι τώρα, πριν 30 χρόνια, μου λέγανε και εμάς παίζανε γύρω στα χωριά πάνω-πάνω, αλλά τώρα παίζουν βιολί. Το βιολί, το μπουζούκι, τα πιο εξελιγμένα όργανα. Χάθηκε η λύρα, χάνεται. Όχι, νομίζω τώρα... Σε εμάς όχι, σε εμάς ανεβαίνει. Ναι, ναι, στην Κρήτη δεν θα είχα τίποτε. Όχι, εγώ νομίζω τώρα ότι οι νέοι μουσικοί έχουν κάνει ωραία παντρέματα και ξαναζωντανεύουν πολλά όργανα, όπως και την άρπα ή τα. Στο Ισραήλ μου είπε άνθρωπος ότι παίζουν λύρα. Ναι. Στην Αλβανία παίζουν λύρα. Είναι αρχαίο όργανο. Στην Βουλγαρία έχουν γύρες κάτι χοντρές σαν τα κουμπάκια. Ναι, μεγάλες γύρες. Είναι αρχαίο όργανο. Ναι. Το βιολί είναι πιο εξελιγμένο. Πιο μεγάλο. Αλλά όχι, θέλω να πω ότι παντρεύονται κιόλας. Δηλαδή, βλέπεις τώρα τους νέους μουσικούς και κάνουν παντρέματα τα ποντιακά με τα κρητικά, τα νησιώτικα με τα κρητικά. Δηλαδή, κάνουν ωραία κλασική μουσική με νησιώτικη μουσική. Ναι. Βλέπεις κάτι ωραία παντρέματα που γίνονται. Ωραία. Βλέπουμε το hip hop με το παραδοσιακό. Τα βλέπουμε ότι γίνονται παντρέματα. Ναι. Κάποιοι πιο παραδοσιακοί, έχω ακούσει εδώ πέρα που έχω φέρει κόσμο. Είναι αρνητική σε αυτή την εξέλιξη. Εγώ πάλι είμαι θετική σε αυτή την εξέλιξη. Είναι ωραίο το πάντρεμα αυτό που γίνεται. Γιατί έτσι δεν θα χαθούν κάποια όργανα. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι το κάνεις, να το κάνεις με μεράκι και με σεβασμό. Μπράβο, ναι. Αυτό. Και πέρα μπορείς να παντρέψεις ό,τι θες, αρκεί να το σεβαστείς. Εσύ πώς έτσι, μάλλον παίξε μας και μετά θα σου κάνουμε να μας πεις. Να πω και κάτι. Ναι.
Το Κυριάκο το ξέρω από μικρό παιδάκι, μας ενώνουν αδερφικές φιλίες και κάτι παραπάνω με τον αδερφό του. Συμμαθητές. Ήμασταν συμμαθητές. Η μανάδα μας ακόμα είναι φίλες καρδιακές. Οπότε ό,τι έχετε μεγαλώσει μαζί, έχετε τα ίδια πλούσματα, την ίδια κουλτούρα. Οπότε ό,τι. Και μάλλον ήσουν να σου κάνανε και το βιβλίο τόσο πιο μεγάλη αυτή. Ναι, όχι μωρέ, εντάξει, με προσέχανε. Με προσέχανε. Το πρώτο κομμάτι θα το αφιερώσω. Θα αφιερώσουμε στον άνθρωπο του Κυριακού. Μάλιστα, λίγο να φορτίσουμε γιατί εμένα είναι αδέρνε σκορδέ. Να ρωτήσω, γιατί εσύ να το δοξάρεις έχει τα μπανάκια. Παλιά στα νησιά υπήρχαν οι γερακάριδες. Επικοινωνούσαμε με γεράκια. Το ένα νησί με το άλλο. Και αυτά λέγονται γερακοκούδουνα. Γερακοκούδουνα. Το γεράκι δεν ακούει τη λυρά, ακούει το γεράκι, το κουδούνι. Και έρχεται και το ταΐζεις. Τα εκτρέφανα από μικρά. Και ήταν και το SMS μας η λυρά. Και στην Κρήτη είχε. Βάζουμε, χρησιμοποιούσαμε. Απλά τα χρησιμοποιούσαμε όταν δεν υπήρχε λαούτο. Για το χρόνο. Πάμε Μανούσο. Yeah.
εδώ τι ώρα ακουγόμαστε και μου λένε άντε τυχαίροι, μου λένε γλεντάζουμε όλοι. Παιδιά, όταν φτιάξουμε το στούντιο και έχουμε χώρο, θα κάνω και κόσμο να φέρνω, να είναι πιο ώρα, κάτσε να φτιάξουμε πάνω, να δούμε πότε θα το φτιάξουμε. Σε ποιο νησί είμαστε στην Ελλάδα που παίζουμε τα κουμπάκια τώρα. Αυτά ήταν, το πρώτο ήταν η Πατινάδα της Νάξου. Το δεύτερο είναι Λέρικος Σκοπός, η Τράτα μας Κουρελού. Το τρίτο είναι το Μεστού Αιγαίου και αυτό είναι Λέρικος, ο Γαμπρικός. Και το τέταρτο είναι από την Ίσυρο, ο Κυρβοριάς. Να σε ρωτήσω, εσύ πώς έτσι ασχολήθηκες με τη μουσική, παρασύρθηκες από το που μεγαλώσατε μαζί από το Μανούσο? Εγώ την έμαθα μόνος μου. Βέβαια άκουγα και στο σπίτι και τα παιδιά εδώ, αλλά λύρα έμαθα μόνος μου, 4 μαθήματα μόνο. Μόνο 4 μαθήματα σε ένα καρπάθιο. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό. Και ο κύριος Μανώλης το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μέσα αγαπάς. Σου. Είναι μέσα σου και να έχεις και αυτή. Όταν σ' αρέσει θα το μάθεις μόνος σου χωρίς να έχεις κανείς. Μπράβο, ναι. Όταν το αγαπάς. Και με τον τρόπο το δικό σου. Στοιχείο συλλόγους με παραδοσιακά είναι πολύ λίγοι. Δεν είναι όπως στην Κρήτη. Ναι, δεν έχει, δεν έχει. Πολύ τώρα, λίγοι. Η Κρήτη είναι γεμάτη συλλόγους. Πάει τα παιδιά στοιχείο έτσι για κάτι παραδοσιακά, ένα Σάββατο. Κάτι κάνανε και στις Συνούσες φτιάξανε έτσι ένα χορευτικό, αλλά εντάξει τώρα δεν πάει πολύ καλά. Δεν μια φορά ρωτώ ένα, εγώ δεν άρχα πως κουρτίζει η γέρα και ρωτώ ένα πέπεζε την γέρα. Μα συμπέθερε η γέρα, πως την κουρτίζω. Και μου λέει το καλύτερο να χτίσει η γέρα σε τούτο ναι, πατήσε και ταιριάζει. Εκεί που κουρτίζει η γέρα, η πατήση του το ναι και ταιριάζει. Το καλύτερο να χτίσει η γέρα σε τούτο. Εγώ για να μάθω λίρα, σχόλαγα από τη δουλειά 11-12 ώρες που κάναμε τότε στα αποσμήματα και πήγαινα στην Καλλίπολη από την Κυψέλη στο Μανώλη. 4 μαθήματα έκανα για να πάω να μάθω λίρα, μια-δυο ρίτσες να μου δείξει τους χρόνους και τα βασικά πράγματα. Μετά δεν είχα χρόνο μετά να πάω. Μετά είναι μέσα η ψυχή σου, όπως και εσύ το ίδιο ψυχή σου. Εσύ. Εγώ. Στη λίρα μόνο ξεκίνησα, όπως είπα και στην αρχή. Και εγώ και ο αδερφός μου σε δάσκαλο, αλλά στο λαό του αυτοδίδακτος και με βοήθησε στην πορεία και ο αδερφός μου παίζοντας λίρα. Παίζει και πολύ ωραία σοναριστικά. Εγώ θα έλεγα να μας παίξει ένα κομμάτι τα ξέρω εγώ ρεθμιανά μου κύματα με το λαό του μόνο. Να ακούσουμε μετά, μόνο μετά, μετά, με τον κόσμο. Για να σε ρωτήσω κάτι, εσύ ασχολείσαι και με κοσμήματα. Παλιά, ναι, τώρα όχι πια. Όχι, λοιπόν, το λέω εδώ δημόσια. Είναι βιρτουόζος στο λαό του Μανούσο. Για να με βοηθήσει κι εσύ. Έχω πάρει ένα λογότη και δεν μου κάνει μαθήματα, θα γίνει χαμός στο πρόσωπο. Α, είμαι μάρτυρας, θα γίνει χαμός, άμα δεν είναι. Και μετά κάνετε να μου παίξετε τι έχετε μάθει. Ωραία, ναι. Άρα να ρωτήσω κάτι τώρα αυτό, να το πούμε κιόλας. Παραδίδεις και μαθήματα? Όχι, δεν παραδίδω. Εγώ έχω μάθει στο λαό του από το Μανούσο, το ξέρω. Συγγνώμη, κάτσε, δεν θέλεις δηλαδή να την παραδίδεις. Δεν παραδίδω. Προς το παρόν. Δεν θες να σε δώσουμε σε κανένα σύλλογο να παραδείγεις μαθήματα? Εγώ θα έλεγα να μας παίξει και κάτι σολιστικό. Μετά. Θα παίξει. Νομίζω ότι είναι ταπεινός και ντρέπεται. Όχι και με τη λίρα. Λίγα λαούτα υπάρχουν πιστεύω στην Κρήτη σαν το λαό του. Συμφωνείς Μανώλη? Εγώ ακούω πολλούς λαουκέρδες, αλλά ο Μανούσος έχει γλύκα στο μεράκι στο παίξιμο του. Επέξε μας ένα σόλο τώρα, γιατί σε λίγο... Πάμε ρε, δεν μια να μου πει. Μετά με λίγα θα είναι. Επέξε κι άλλο, γιατί ενάξεις μόνο το... Μετά αυτό... Ακούστε, είναι παρά 20, είναι παρά 20, είναι και 40. Και τελειώνουμε 8 και 5. Άρα κάντε το πρόγραμμα πώς θα το. Θα παίξουμε λίγα νησιώτικα ακόμα. Λοιπόν, θα παίξουν και μεταξύ σας να παίξετε μερικά νησιώτικα. Μετά ρεθυμιανά μου κύματα με το Μανώλη επιθυμία. Τι να παίξουμε τώρα, να παίξουμε κάτω στο γυαλό κοντί. Ό,τι ένα χιώτικο τώρα εδώ. Ό,τι θες, ό,τι θες. Ένα χιώτικο, να παίξουμε σφαίρες ή να παίξουμε κυνηγητικό μπαλουθιές. Μπαλουθιές, ό,τι θες.
όντως αυτά τα χορεύουν στοιχείο. Αυτά, ναι, και εγώ τα θυμάμαι από τη γιαγιά μου που τα έλεγε. Η γιαγιά μου, ξέρω και ο παππούς μου, πέρασε στους περακάμπους και το κάτω στο γυαλό. Ωραία. Μ' αρέσει που βγήκαμε και συμπολίτες. Ψωμαδάκης μου πες θα ρωτήσω, ε. Ναι, ναι, ναι. Να το ξέρω. Λοιπόν, εσύ μπρες ασφάλεια και εγώ με μπρίζα. Καλό. Ωραίο. Χαίρετα. Καλό. Εσύ ασφάλεια και εγώ με μπρίζα. Να πω κάτι, ελάτε πιο κοντά για να σας παίρνει κάμερα. Έλα, Μανώλη, έλα από εδώ να παίξεις τα αρέθη μια να. Δεν έχουν παραγγελίες άλλες που έχω. Κάτσε, κάτσε να. Έλα και από εδώ, να έρθει ο Κυριάκος από εκεί. Έχουμε ένα τέταρτο. Οπότε θα βάλουμε την παραγγελία του Κυριάκου. Και θα κλείσουμε με ένα μαλεμιζιώτη μια που είχε... Μαλεμιζιώτη. Με ένα μαλεμιζιώτη, ναι. Καλά πάμε τα ρεφέμιανά μου που θέλει ο Κυριάκος. Ναι, για να σας ακούσουμε, γιατί σε σένα δεν έχουμε δώσει καθόλου χρόνο. Σολιστικά, λίγο ή λίγο. Μαζί, αυτό πάει μαζί, δεν πάει ήδη σχεδόν.
μας ανεβάσατε στον ουρανό. Όχι, το σπίτι, πρώτος, πάνω στο σπίτι του είπαμε. Μας ανεβάσατε στον ουρανό, αυτό έχει. Ανεβαίνεις με μουσικά, δεν μερακλώνεις, τελείωσε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και θα πιαστώ από αυτό που είπε ο Κυριάκος, ότι γεια σου Μανώλη Άρχοντα, της παράδοσης. Και πόσο σημασία έχει να μεταδίδουμε την παράδοση στους μικρότερους. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, να ευχαριστούμε το Θεό που αν μη τι άλλο υπάρχουν και οι σύλλογοι. Γιατί μόνο ναι, από ναι. εκεί κρατιέται, παιδιά, η παράδοση. Και αν κανένας γονιός πει στο παιδί του. Και τα παιδιά τώρα βλέπουμε ότι παρασέρνονται αυτά τα παιδιά, το θεωρούν ντε μοντέ. Εγώ έχω δει παιδιά να ξέρουν να χορεύουν παραδοσιακά για νηψιά μου. Ποια τα χορεύει? Του αδερφού μου η κόρη η μικρή χορεύει παραδοσιακά πάρα πολύ ωραία. Στην Αθήνα, στις φίλες της δεν λέει ότι ξέρει παραδοσιακά. Στις Ινούσες όμως κάθε καλοκαίρι χορεύει. Γιατί κατεβαίνει και χορεύει, είναι στο χορευτικό. Εδώ πέρα δε, το κρύβει. Εδώ δηλαδή δεν. Γιατί είναι άλλο κόσμο. Δεν βρει τον κόσμο για να χορέψει. Ναι, γιατί αν. Εντάξει, κατά τα ψέματα έχουμε γίνει πολύ πολιτισμικοί. Τώρα τα σχολεία δεν έχουν. Θα σου πω γιατί. Και θα το πω και δημόσια γιατί εμένα με πονάει. Γιατί οι φίλες της εδώ δεν είναι Ελληνίδες. Είναι από Βουλγαρία, από Ρουμανία. Ναι. Και έτσι δεν έχουν αυτή την κουλτούρα. Έχουμε παιδιά, δηλαδή και αυτό συμβαίνει στα σχολεία και γι' αυτό έχουν τώρα σβήσει και την ιστορία και σβήνουν πολλά κεφάλαια από την ιστορία γιατί δεν πρέπει να ακούγονται μες στην τάξη. Ολυμπία, να σε ρωτήσω κάτι. Βρες μου άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο να έχει τόσα διαμερίσματα και τόσες διαφορετικές χρειές στην παράδοσή τους. Έχουν, ας πούμε, η Σκωτία την Κάιτα και την έχουν και την... Εμείς έχουμε 100 πράγματα. Η παράδοση μας έχει μεγάλο πλούτο. Επήγα μια φορά στην Ευρώπη, από τα μεγαλύτερα κράτη της Ευρώπης, τα πιο άνετα εκεί πέρα, να μας δείξουν τα αρχαία τους. Ξέρεις τι μας δείξανε? Ένα παπιτήρι που βγάζανε στα χαρτιά. Εγώ θυμάμαι είχα πάει στην Τινησία. Εγώ είχα πάει στην Τινησία και το μόνο που είχαν ήταν να μαζέψουν την έρημο και που φτιάξανε μόνοι τους το χίλια και μια νύχτα στο παλάτι, αυτό το παραμύθι δηλαδή. Το έχουν κάνει και το βλέπεις. Αν εξαιρέσουμε τα Ρώμη έχει, η Αίγυπτο έχει. Πιο μέσα όμως δεν Πελοπόννησο ακούς κλαρίνα και συρτά. Τα Κύθρα ακούν από κάτω, ακούς καντάδες και καντρίλιες από τη Βενετία. Και η Κρήτη που είναι ακόμα λίγο πιο κάτω ακούς σπιδιχτούς. Ναι, γι' αυτό και... όμως τώρα ξέρεις και είναι άκουγα. Δίπλα αυτά. Αυτά είναι δίπλα. Τρία διαφορετικά. Άκου τώρα τι άκουγα από τη Μαρία την Ευθυμίου να την ακούτε αυτή την ιστορικό. Τη βλέπω στη Βουλή των Ελλήνων και λέω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτή λοιπόν είπε ότι η ελληνική γλώσσα και η κινέζικη είναι οι πιο παλιές, οι πιο αρχαίες γλώσσες που δεν έχουν αλλοιωθεί όμως, δεν έχουν εξαλειφθεί, δεν έχουν... Είναι ζώσεις, μπράβο, είναι ζωντανές και μιλούνται και υπάρχουν, είναι οι πιο παλιές. Δεν υπάρχει πιο παλιά. Και βέβαια πρέπει να την τιμάμε την ελληνική γλώσσα, αλλά γι' αυτό θέλουν να μας καταπιούνε. Και γι' αυτό θέλουν να μας βάλουν να διαγράψουμε μνήμες και το βλέπουμε αυτό και γι' αυτό πρέπει, εγώ το λέω συνέχεια στις εκπομπές που κάνω, ότι ο γονιός πρέπει να σκύβει στο παιδί και να του μαθαίνει ή να το γράφει, να το γράφει σε συλλόγους, να το γράφει σε σεμινάρια ιστορίας, να μην τα αφήνουμε έτσι, γιατί από την εκπαίδευση κόβουνε τώρα και δεν μας αφήνουνε, κόβουν ιστορία, άμα κάτσεις και... Δεν ξέρω αν έχεις ανοίξει και αυτά, άνοιξε τα βιβλία να δεις. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Καλό είναι να έρχονται και πράγματα διαφορετικά από τα δικά μας και να είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Αλλά να μην χάνουμε και τα δικά μας που είναι εξίσου καλά. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι αρνητική. Εμένα άκουσε με τώρα. Ήρθε ο μουσουλμάνος. Άμα πας του μουσουλμάνου την πατρίδα και του πεις κατέβασε, βάλε την εικόνα πάνω, θα σου πει όχι. Εγώ κάνω κομμάτι εδώ και θα βάλεις και τη μαντήλα εσύ. Εγώ γιατί πρέπει λοιπόν να κατεβάσω την εικόνα μου εδώ? Και εμένα δεν με σέβονται. Εμένα στην πατρίδα μου... Να κατεβάσω την εικόνα μου αν μπει κάτι καλύτερο από αυτό. Αν αυτό που πάει να μπει στη θέση της εικόνας μου είναι κάτι... Μα γιατί πιο κακό, γιατί να κατεβεί. Συγγνώμη, εγώ γιατί πρέπει να αλλάξω τη θρησκεία μου. Γιατί εγώ πρέπει δηλαδή να κρύψω τη θρησκεία μου επειδή έρχονται κάποιοι άλλοι. Ενώ όταν πάω εγώ στη χώρα τους, πρέπει να ενσωματωθώ στη θρησκεία τους για να γίνω αποδεκτή. Πρέπει δηλαδή να σεβαστώ. Εμένα γιατί δεν με σέβονται? Πάρε και τους Γάλλους. Που σου λένε ότι στη Γαλλία θα μιλάς μόνο γαλλικά. Είναι ο πιο παράξενος λαός, λοιπόν, δεν θέλουν να μιλάμε. Ο Έλληνας είναι, επειδή εγώ έχω
Πιο πολύ πήγαινα έξω παρά από τον Πειραιά στην Αθήνα και στο χωριό μου, πιο πολύ έξω. Δηλαδή πρέπει και τρία ταξίδια. Τέσσερα το μήνα. Λοιπόν, ο εξυπνότερος λαός στον κόσμο είναι ο Έλληνας. Αυτό ναι. Οπουδήποτε είδα Έλληνα, οποιαδήποτε είτε ειδικότητα είχαν αρχηγό. Καπετάνιος, αρχικαπετάνιος, μηχανικός, αρχιμηχανικός. Οτιδήποτε είχε την καλύτερη θέση ο Έλληνας. Όπου δούλευε. Μα και τώρα, άμα πας στα νοσοκομεία στο εξωτερικό. Εγώ μιλάω για το εξωτερικό. Λοιπόν, συμβαίνει κάτι στην Ελλάδα που το θεωρούμε ότι είναι δημοκρατία, το παιδί να πάει κλειδώσει στο σχολείο και να κάνει κατάληψη. Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Πουθενά δεν γίνεται. Εγώ πήγα να γράψω το γιο μου στο σχολείο και έπρεπε να γραφτεί λίγο έξω σε ποιο κόμμα ανήκει και μετά να πει μέσα να γραφτεί μέσα. Και τον πήρα και έφυγα. Τον πήγα έξω και του λέω εσύ, αυτό που, τι είναι έντρα πατέρα. Εδώ είναι να σπουδάσεις, να πεις τέτοια, να μην ασχολείς καθόλου με αυτά. Φέτος, αυτό έγινε τώρα πριν 20 χρόνια, έτσι. Φέτο ήμουν στο Ηράκλειο και ήμουν στο Μητάδο, σε μια ταβέρνα στο Λιμνοπεράγμα, όπως το λένε, και κατάλαβα ότι η κοπέλα που σερβίριζε δεν ήταν κριτικά. Το πούσε βρε κοπελιά και ήταν από την καβάλα από κουπέκι. Και τι έρευσε εγώ, είμαι φοιτήτρια. Και τη λέω, άκου πρέπει κοπελιά σου πω. Πριν τόσα χρόνια έφερα το γιο μου εδώ και τον πήγα έξω. Γιατί το γράφανε έξω σε ποιο κόμμα ανήκει και μετά μέσα ρε το σχολείο. Είναι ακόμα, του λέω αυτά. Μου λέει, ναι, υπάρχουν μου λέει κείμενο, για ακόμα γράφω. Τι τα δεν πήσαν τα πράγματα. Να τσακωνόμαστε 350 μέρες. Αλλά ότι έχουν πολιτικοποιηθεί και κακό αυτό. Μα δεν τα θέλουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Τι δουλειά έχει στο σχολείο, μέσα στη μόρφωση, να υπάρχουν τα κομματικά και να σκοτώνονται και οι καθηγητές ανάμεταξύ τους, γιατί εγώ έχω δει άλλα έκτροπα να πηγαίνει ο ένας καθηγητής στον άλλον στα δικαστήρια γιατί έχουν τσακωθεί με πολιτικά μέσα στο σχολείο. Να μπαίνει η καθηγήτρια μέσα να σου κατηγορεί την άλλη γιατί τα ενδιαφέρουν. Τέλος πάντων αυτά, αλλά αυτά και αυτά, αυτό που έχουμε εμείς οι Έλληνες που είμαστε έξυπνοι και όλα τα καλά μας, έχουμε ένα ελάττωμα. Τη ζήλια. Είμαστε μωροί. Μωρός και ζήλια σημαίνει εγωριστή. Όταν με περάσει εσύ, ναι. Γίνομαι θηρίο. Μπράβο, άμα αυτό. Και πάω κάτω εσύ, έχω εγωισμό. Είναι ο εγωισμός μας, ο χαζοεγωισμός όμως είναι αυτός. Άπειρες εσύ κουρτίνες να πάρω τις καλύτερες εγώ. Άπειρες αμάξια εσύ να πάρω το καλύτερο. Χωρίς να αξιολογούμε. Χωρίς να αξιολογούμε όμως. Αν όντως αυτές που πήραμε είναι καλύτερες. Χωρίς να κοιτάμε την ευκαιρία. Έχω παράδειγμα με ένα δικό μας πήγε στην Αμερική και ήρθε το χωριό να το φτιάξει όλο αυτός αφού ήταν ρημαγμένο και να το έχει το δικό σου σπίτι όπως ήταν 2 μήνες το χρόνο και ο άλλος 10 μήνες να το φτιάξει το χωριό. Και ήταν να το έχω λίγο να το κάνω το χωριό. Μπρέσει άμα αργότερα να σου ξέρω του πάρει. Δεν του το δίδατε. Επειδή ο χωριανός σας ήταν το μανουσάκι του τάδε που ήταν ξυπόλυτο. Όχι, δεν ήταν το μη σε περάσει. Έχουμε αυτά τα ελαττώματα. Αυτό δεν το έχουν μόνο όλοι το έχουν. Εγώ θυμάμαι δούλευα καθαρίστρια σε ένα σχολείο 20 χρονών, 21, 22 και αγόρασε ένα αμάξι μεταχειρισμένο. Και θυμάμαι έρχεται ένας καθηγητής και μου λέει μην πεις στις καθηγήτρες εδώ ότι αγόρασε αμάξι. Δεν θα χάρουνε με τη χαρά σου. Μην το, θα πούνε η καθαρίστρια πήρε αμάξι. Δηλαδή δεν θα χαρούνε με τη χαρά σου. Το βλέπουν έτσι, δηλαδή έχουμε αυτά τα χαζά. Λοιπόν θα πω και ένα αστείο τώρα, μια ιστορία αστεία να γελάσω. Ναι. Το χαράζω ήταν ας πούμε εδώ το χωριό μου. Όχι, το είχε το δημοτικό, είχε το γήπεδο, είχε τα καφενεία, είχε το ρεύμα, την άσφαλτα, τα αυτοκίνητα. Τα μπακάλικα, εμείς στα χωριά μας δεν είχαμε τίποτα. Μόνο ένα καφενείο ή καθόλου. Και έκανε λοιπόν συμβούλιο η δασκάλα, γονέων και κηδεμόνων. Αλλά εμείς δεν κατέχαμε ποιος είναι κηδεμόνα, μόνο οι γονέοι. Λοιπόν, έκανε την Κυριακή λοιπόν το συμβούλιο. Από το γαράζο τώρα οι χωριανοί, έβγαινε από το σπίτι, τα έκανε πήγαινε στο σχολείο. Η δική μας ήρθε κοντά με το γάιδαρο 5 χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα. Με το γάιδαρο. Καβάλα η μάνα του κοπελιού στο γάιδαρο και ο πατέρας πηγαίνα. Και καθίζω λοιπόν στην τάξη. Μέσα σε όλα η δασκάλα λέει: έχω παρατηρήσει παιδιά όλα τα γαραζανάκια. Σχεδόν είναι διαβασμένα. Τα ξενοχωριανάκια από τα μετόχια. Είναι όλα διαβάστα. Αμα αφαιρέσουμε δύο-τρεις. Μήπως τα παιδιά τα βάζει και σας κάνει δουλειές. Όχι δασκάλα, τα κόμπανια να έρθουν, θα φάνε το φαΐτρο, κάτσουν κουτσουράκια να διαβάσουν. Και πώ του κολλητά που μα χορηγεί καθόλου. Και γιατί δεν τα διάβαστα. Και λέει ένα: δασκάλα, τα δασκάλια έρχονται διαβασμένα.
Αλλά είναι ανάγκωτοι στον έχουν, τα ξεχνούνε. Τόσα χιλιόμετρα. Κατέχει. Τα διαβάζει ένα άλλο που πέφτει χωρί από το σπίτι του σε μισό λεπτό είναι στο σχολείο. Το θυμάται. Το πρωί που γράφαμε την ορθογραφία, η μάνα μας έβαζε την ορθογραφία και τη γράφαμε στο χώμα πριν μπούμε εμείς στην τάξη. Την γράφαμε στο χώμα για να μπούμε. Να το εντύπωση. Θα μια πάλι στο σχολείο, τα ξεχνούμε. Τόσα χιλιόμετρα. Καλό. Άμα, κοίτα, άμα έχει και με, είναι μεγάλη διαδρομή, εννοείται δεν θα τα ξεχάσει. Όχι, δεν θα τα ξεχάσει. Συγγνώμη, εγώ την ορθογραφία τη μάθαινα τελευταία στιγμή να τη θυμάμαι. Γι' αυτό το έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Για σκέψου να θέλει μια ώρα δρόμο, δεν είχα ξεχάσει. Είχε δίκιο αυτό. Μα με την ελάχιστα λίγο. Άρα ξεχάσαμε και τον Αχιλέα με τον Πάντροκλο που το μάθαμε πριν 50 χρόνια. Και τον Έκτορα. Εδώ κοντά είναι τώρα τα σχολεία τους και πηγαίνουν και πάλι τα βλέπεις. Καλά τώρα είναι με τα κινητά, τώρα είναι, δεν έχει τώρα. Είναι αυτό που είπαμε, τα ρωτάνε τώρα. Εγώ τώρα θα μαρτυρήσω τις ανιψιές μου που μου δείχνανε, μου δείχνει η μικρή τώρα, λέω συγγνώμη, μέσα στην τάξη βγάζει φωτογραφίες. Δηλαδή βάζουν φωτογραφίες, μιλάνε, ασχολούνται με τα κινητά, βάζουν την τσάντα μπροστά. Λοιπόν, τώρα από το κινητό, πάω άστρα πήρα ταξίδι στην Κρήτη και με θεωρούν εκεί στο. Ο κλάδο δεν είσαι. Είμαστε εμεί στο Facebook. Ένα γράψουμε κάποιο και βγάλει δύο φωτογραφίε και τι στέλνει απάνω. Την άλλη μέρα μου λένε, ρε διάλογο στην Κρήτη, κατέβηκε δεν μου το πει. Να που το έκανε εσύ. Σε είδα σε ένα βάθο. Είναι και λίγο ρουφιάνο. Άλλη ανεβάσα. Αυτό το τηλέφωνο. Κάποτε αμήν διάλογο δεν σε βρίσκα. Τώρα και λίγο ρουφιάνο. Έχουμε χωρί ζευγάρια. Oh. Γι' αυτό το τηλέφωνο. Τώρα δεν μπορείς να πεις τη γυναίκα είναι στη δουλειά. Σε τσάπωσε, δεν γίνεται. Και στο δημοτικό κι εγώ πρόλαβα και το χάρακα. Και εγώ τα πρόλαβα αυτά. Και τον τοίχο με το ένα από το δύο. Ναι, και αυτό, ναι. Και εγώ είμαι το 74, δεν ξέρω εσύ πόσο είσαι. Του 78. Α, σε περνάω, είσαι πιο μικρός από μένα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, εσύ. Το 82. Εσύ είσαι πολύ μωρό. Oh. Εγώ δεν τα λέω. Εσύ είσαι 8 χρονών, δεν είπαμε. Λοιπόν, μικρούλη. Είναι 8, εσύ είσαι του δημοτικού. Τώρα πετάγεσαι από τα αυγό. Τώρα με μπερδέψατε μια ιστορία και την πεκάμε. Για σταυρώσα και την ξέχασα. Και μια σταυρώσα. Εδώ είναι, έπρεπε ρε παιδί μου να έχω παρεάκι. Άλλη φορά θα κάνουμε έτσι παρεάκι με μεζέ. Εννοείται. Ναι, και να το τραβάμε. Να πάμε να κουραβεί. Άρε, περιμένει, φτιάξε μου πάνω να πάμε να κουραβεί μια και φτάσαμε. Δεν θέλω πράγμα, εντάξει. Είναι εντάξει. Έλα να τον δοκιμάσουμε για να πούμε και καληνύχτα. Να πω ότι μου φέρανε και κουραβιέδες. Κάτσε να δούμε. Σε ποιους θα το πεις. Εδώ, στο κοινό. Κι αν μας γυρνάνε δεν θα φτάσουν. Και άμα θέλουν, ε. Άρα, να πάρουμε ένα. Πάρτε από ένα να δοκιμάσουμε. Ένα μάλλον. Βάλε εκπομπές να έχεις. Κρυκές εκπομπές, σας ευχαριστώ γιατί κάναμε το πάρτι, δηλαδή ξεκινήσαμε ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς για την καλή χρονιά και καλές εκπομπές. Και βλέπω να έχει αμύγδαλο ολόκληρο όπως μ' αρέσει. Καλό ρωτακό. Ωραίο. Ωραία είναι, πρέπει. Λοιπόν, εγώ τώρα τρώω κουραβιέ, παιδιά, δεν έφαγα, δεν πρόλαβα.